Ενώπιος σε ενώπιο, Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και κλείνουμε με 2-3 ερωτήματα την συζήτησή μας. Είστε χαβαλέδες, ε. Είναι απίθανα αυτά τα πράγματα που ακούω. Σου κλέψε το πιτσιρίκι τη σειρά, βούτυξε πρώτο στην πισίνα. Γιατί πήγαινε βούτυξε πρώτο στην πισίνα, αφού ετοιμαζόμουν εγώ. Ναι. Όχι, συγγνώμη, δεν θα είχες και εσύ πρόβλημα, δεν θα έλεγες, όπα, μισό να πάμε με τη σειρά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω, γιατί προηγείται το πιτσιρίκι, αφού δεν λέω εγώ με το πιτσιρίκι. Το χιούμορ είναι ο πιο ασφαλής κώδικας για να ενώσεις ανθρώπους. Αν μπορείς εσύ που υγείσαι να αποδείξεις ότι μπορείς να είσαι και εντός αγωγικών γελίος, σημαίνει πως ο άλλος νιώθει πιο οικία μαζί σου. Είναι με έναν τρόπο απόδειξη του ηγετικού του χαρακτήρος. Όταν είσαι ο σκηνοθέτης, ο οποίος πρωταγωνιστεί και είναι αρχηγός περιοδίας, ο θειασάρχης που λέγαμε τα παλιά χρόνια, πρέπει να μπορείς να κάνεις τους ανθρώπους σου να είναι ασφαλείς. Και έτσι να μπορούν να πούνε, α, κοίτα τι έκανε ο Εμίλιος. Έκανε πλάκα με ένα πιτσιρίκι που πήγε να βουτήξει την πισίνα. Αυτό. Ασφαλής και χαρούμενη. Βέβαια. Αθηνά, τι λες? Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Γιατί οι άνθρωποι, στη δική μας δουλειά τουλάχιστον, είναι πάρα πολύ εύκολο να εγκλωβιστούν, να σφίξουν και να αυτολογοκριθούν. Τώρα, ένα ζευγάρι ηθοποιών, προβεβλημένων και επιτυχημένων, έχει άλλον έναν κίνδυνο. Τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες. Βέβαια. Πώς το διαχειρίζεστε αυτό? Αυτό είναι ένας εξωτερικός κίνδυνος για τη σχέση που φαντάζομαι ότι με κάποιο τρόπο το διαχειρίζεστε και για να μην απογοητεύει κανείς τους ανθρώπους, αλλά και για να βάζει τα όρια. Εγώ θαυμάζω τους θαυμαστές της Αθηνάς Μαξίμου. Γιατί έχουν πάθει το ίδιο με μένα. Τους καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Ξέρω όμως ότι είναι άτυχη. Εντάξει, εγώ πιστεύω γενικά τώρα πέραν του της πλάκας. Πιστεύω ότι ο άλλος δεν σου ανήκει. Ότι από κοινού χτίζεις μια σχέση, από κοινού τη διασφαλίζεις. Έχεις ψάξει το κινητό του ποτέ? Όχι. Ποτέ? Όχι. Ορκίζεσαι? Ναι. Σε τι? Στα πάντα. Εμίλη, έχεις ψάξει το δικό? Όχι. Ποτέ? Δεν χρειάστηκε. Άμα σου δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση, θα ψάξεις. Το θέμα είναι να θες να είσαι με τον άλλον. Ναι. Φαίνεται όταν δεν θέλει ο άλλος να είναι με σένα. Θα σου έχει ψάξει και τις κάλτσες σου. Είναι μια ισχυρή απόφαση το να θέλεις να είσαι με τον άλλον. Και επίσης η ζήλια μόνο κακό δεν μπορεί να... Δεν ζηλεύεις όταν βλέπεις κάποια να τον φλερτάρει? Όχι, δεν ζηλεύω πραγματικά, όχι. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή, δεν σε ναι, όχι κι όμως. Αλήθεια, εκείνη σου τη λέω, στιγμή δεν σε μπορεί να πω... Καταλαβαίνω την τακτική σου, αλλά δεν σε πιστεύω. Αυτή η κοπέλα κοιτάζει τον Εμίλιο. Αλλά στη δεύτερη σκέψη δεν έχω να ζηλέψω κάτι, γιατί εκείνος θα αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Εγώ θα ζηλέψω αν δω το βλέμμα της να θέλει. Δεν θα ζηλέψω αν δω κάποιον να θέλει. Θα ζηλέψεις το δικό της βλέμμα, μα όχι βέβαια, αυτόν που... Εκεί θα νιώσω ανασφάλεια, κίνδυνο, ανασφάλεια. Εκεί νιώθεις ανασφάλεια. Γιατί δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Δεν ζηλεύεις κάποιον που θαυμάζει τον άνθρωπό σου. Τι είναι το πιο ευτράπελο που σας έχει συμβεί σε ώρα παράστασης? Πιο απ' όλα. Κάτσε τώρα, θα κάνουμε μια εκπομπή. Χαμός. Τώρα θες εκπομπή εδώ πέρα. Λοιπόν, κοίτα, κάνουμε τώρα το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Εντάξει, στο θέατρο Βεάκι. Στο θέατρο Βεάκι μετά. Και έχω ακούσει ότι είναι τρομερή παράσταση. Να σου πω εγώ, η καλύτερη. Εννοείται. Καθόμαστε και να περιμένουμε του άλλου. Κουράζομαι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, μετά θα ακολουθήσουν οι τρεις αδερφές του Τσέχοφ στη σκηνοθεσία του Καρατζά. Το ευτράπελο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ξαφνικά έχουμε πάρει στο καμαρίνι ένα καναπέ κρεβάτι, γιατί ξέρουμε ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ θα είμαστε στο θέατρο και έχουμε φτιάξει ένα μικρό σπιτάκι. Όποιος μπαίνει μέσα. Ένα μικρό τσαρδάκι. Πώς χαλάνε κάποιοι φοιτητές λεφτά για να εξοπλίσουν ένα σπίτι στην Πάτρα? Εμείς έχουμε χαλάσει τις λεφτά για να εξοπλίσουμε το καμαρίνι για να κοιμόμαστε. Αυτό εντός εισαγωγικών είναι το ευτράπελο των παραστάσεων. Ότι εμείς ζούμε. Αυτό όμως σας δένει ακόμα παραπάνω. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μου. Εύχομαι να συνεχίσετε να λάμπετε και οι δύο. Όχι μόνο στη θεατρική σκηνή, αλλά και ο ένας στα μάτια του άλλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έδωσε χαρά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα.